Θεός και Θεός πάση παρηγορίας. Ο παρακαλών ημάς εν πάση τη θλίψη μόν, δια να δυνάμεθα ημείς να παρηγορούμε τους εν πάση θλίψη. Δια της παρηγορίας με την οποία παρηγορούμεθα ημείς αυτοί υπό του Θεού. Διότι καθώς περισσεύουσιν τα παθήματα του Χριστού εις ημάς, ούτω δια του Χριστού περισσεύει και η παρηγορία. Και είτε θλιβόμεθα, θλιβόμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας, της ενεργουμένης δια της υπομονής των αυτών παθημάτων, τα οποία και εμείς πάσχομεν. Είτε παρηγορούμεθα, παρηγορούμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας. Και η ελπίση την οποία έχομεν είναι βεβαία υπέρ ημών. Επειδή εξεύρωμεν ότι καθώς είστε κοινωνοί των παθημάτων, ούτω και της παρηγορίας. Διότι δεν θέλουμε να αγνοείτε, αδελφοί, περί της θλίψεως ημών ήτι συνέβη εις ημάς εν τη Ασία, ότι καθ' υπερβολήν εστενοχωρήθημεν υπέρ δύναμη, ώστε απελπίστημεν και του ζήν. Αλλά εμείς αυτοί είναι αυτοίς ελάβομεν την απόφαση του θανάτου, για να μην έχομεν την πεποίθησιν εις αυτούς, αλλά εις τον Θεόν, τον εγείροντα τους νεκρούς, ώστε συλλευθέρωσε ημάς εκ το σου του μεγάλου θανάτου και ελευθερώνει, εις τον οποίον ελπίζομεν, ότι και έτη θέλει ελευθερώσει. Ενώ και εσείς συνεργείτε υπέρ ημών, δια της δεήσεως, δια εν γίνει εκ πολλών προσώπων ευχαριστία υπέρ ημών, δια το δοθένης ημάς χάρισμα δια πολλών. Διότι το καύχημα ημών είναι τούτο, η μαρτυρία της συνείδησεως ημών, ότι εν απλότητη και ειλικρινία Θεού, ουχή εν σοφία σαρκική, αλλά εν χάρη τη Θεού επολιτεύθημεν εν το κόσμο, περισσότερον δε προς εσάς, διότι δεν σας γράφομεν άλλο παρά εκείνα τα οποία αναγνώσκετε ή και γνωρίζετε. Ελπίζω δε ότι και ως τέλους θέλετε γνωρίσει, καθώς και μας εγνωρίσατε κατά μέρος, ότι είμεθα καύχημα εις εσάς, καθώς σεις εις ημάς εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος είναι στους Φιλίππους, μόλις έφυγε πριν λίγο καιρό από την Έφεσο. Εκεί στην Έφεσο τον οδήγησε ο Θεός. Τον οδήγησε ο Θεός στην τρίτη του αποστολή, στο τρίτο αποστολικό του ταξίδι, αφού πέρασε πρώτα από την Ελλάδα με αποκάλυψη Θεού, με οδηγία Πνεύματος Αγίου, και κήρυξε το Ευαγγέλιο μέχρι κάτω τους Κορινθίους και στη Μακεδονία και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Στο δεύτερο αποστολικό ταξίδι πήγε στην Ασία, όπου εκεί πάλι ο Θεός ευλόγησε σφόδρα. Συγγνώμη. Στο δεύτερο αποστολικό ταξίδι πήγε στην Ελλάδα και στο τρίτο αποστολικό ταξίδι πήγε στην Ασία, δηλαδή στην Έφεσο. Εκεί ήταν η μεγαλύτερη ευλογία και το σημαντικότερο έργο που έχει κάνει ο Θεός δια των χειρών του Παύλου. Στην Έφεσο συνάντησε 12 μαθητές του Απολλός, οι οποίοι ήταν ζέοντες κατά το Πνεύμα, αλλά δεν εγνώριζαν το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίω και Φωτιά. Και όταν τους ρώτησαν αν έχουν βαφτιστεί στο νερό, αυτοί είπαν αν έχουν λάβει Πνεύμα Άγιο αφού επίστευσαν, αυτοί είπαν ότι αν υπάρχει δεν ξέρουμε. Η απορία είναι τότε πού βαφτιστήκατε, δεν βαφτιστήκατε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πώς λέτε ότι δεν υπάρχει? Και όταν ομολόγησαν ότι είχαν βαφτιστεί στο βάφτισμα του Ιωάννου της μετανοίας και όχι του Ιησού Χριστού της σωτηρίας, βαφτίστηκαν και έλαβαν Πνεύμα Άγιο. Από εκεί και πέρα άρχισε ένα μεγαλειώδες έργο. Αφού ξεκίνησαν από τη συναγωγή των Ιουδαίων να λαλούν με παρησία το Ευαγγέλιο του Χριστού, αυτοί τους έδιωξαν και άρχισε ο πρώτος ονειδισμός. Όμως απομακρύνθηκαν από αυτού, αποχώρησε τους μαθητάς, πήγε σε ένα σχολείο κάποιου που λέγαταν Τύρανος, εκεί έμεινε 2 χρόνια και όλη η Ασία, όχι Έφεσος, όλη η Ασία άκουσε για τον Ιησού Χριστό και πλήθος λαού εδελεάστηκαν από το κήρυγμα του Ευαγγελίου, επίστηκαν από το κήρυγμα του Ευαγγελίου και έγιναν δούλοι Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Μεγαλεία και τεράστια για να βοηθήσει ο Θεός τον Απόστολο Παύλο,
ώστε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο με μεγάλη δύναμη έκανε ο Θεός, ώστε ακόμη και μαντήλια και περιζώματα του Παύλου εφέροντος σε ασθενείς και δαιμονιζομένους και ελευθερώνοντο και θεραπεύοντο. Πολλοί μάγοι υπήρχαν τότε στην Έφεσο, οι οποίοι δέχθηκαν τον Χριστό, έκαιγαν τα βιβλία τους, τα οποία ήταν πανάκριβα, και κρατεώς ύφξανε ο λόγος του Κυρίου. 2 χρόνια. Αλλά τώρα θα έρθει και το τίμημα. Γιατί το να είσαι χριστιανός, το να ομολογείς τον Χριστό, το να εργάζεσαι το έργο του Θεού, έχει κόστος, έχει τίμημα. Και όσο πιο μεγάλη ευλογία υπάρχει, τόσο και πιο σοβαρό τίμημα υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς να μην διώκονται. Εκτός και αν κρύβονται. Εκτός και αν τον ομολογούν. Εκτός και αν δεν φαίνεται ο Χριστός στη ζωή τους. Εκτός και αν συσχηματίζονται με τον κόσμο. Υπάρχουν 2 δρόμοι. Ο δρόμος της ευρυχωρίας, ο φαρδής, που περνάς από τη φαρδιά πύλη και εκεί όλα είναι εύκολα και ωραία. Δεν θα σε ενοχλήσει κανείς. Όταν εισέρχεσαι από τη φαρδιά πύλη και περπατάς την ευρύχωρη οδό, μη φοβάσαι, δεν θα σε ενοχλήσει κανείς. Αλλά ο Θεός δεν είναι μαζί σου. Και το τέλος δεν είναι η ζωή αιώνιος. Όταν συσχηματίζεσαι με τον κόσμο, ο κόσμος σε αποδέχεται και δεν τον ενοχλείς. Δεν κινδυνεύει από σένα ο κόσμος με τη σωτηρία δια του Ιησού Χριστού. Αν όμως θέλεις ο Θεός να είναι μαζί σου, θέλεις ο καρπός σου να είναι εις αγιασμόν και το τέλος σου ζει αιώνιος, τότε να είσαι δούλος και θα αγωνίζεσαι να εισέρχεσαι δια της στενής πύλης. Γιατί στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη οδός που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Τώρα λοιπόν ήρθε ο καιρός του τιμήματος. Και στη μεγάλη ευλογία, μεγάλο κόστος. Και η ευλογία δεν εξαρτάται παρά μόνο από την πρόθεσή σου. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί, σήμερα με τα βεβαιότητα σας λέω ότι ο Θεός μας θέτει μπροστά σε ένα δίλημα. Πολύ σοβαρό όμως. Και πρέπει σήμερα καθένας από εμάς να πάρει την απόφασή του. Μία απόφαση. Θέλεις να σε ευλογήσει ο Θεός? Θέλεις να σε ευλογήσει πολύ ο Θεός? Θέλεις ο Θεός να είναι ένδοξος? Θα έχεις μεγάλο κόστος. Εάν δεν θέλεις να έχεις μεγάλο κόστος, δεν θα έχεις και μεγάλη ευλογία. Αν θέλεις να έχεις μεγάλο κόστος, μεγάλη ευλογία, θα έχεις μεγάλο κόστος. Και το κόστος είναι ονειδισμός, εμπεγμός, κατηγόριες, αλλά και βασανισμός εν τέλει. Απειλές, τρομοκρατία. Εκεί λοιπόν στην Έφεσο ο διάβολος βρήκε, όπως ο Θεός βρήκε τα σκεύη του, τα σκεύη της εκλογής του που ήταν ο Παύλος και η συν αυτό, και η εκκλησία της Εφέσου και οι εκκλησίες, οι 7 της Ασίας που δημιουργήθηκαν εκείνα τα 2 χρόνια, 7 εκκλησίες στην Ασία ένδοξες, ο διάβολος θα βρήκε αυτό στα δικά του εργαλεία. Και βρήκε το Δημήτριο. Ο Δημήτριος τι ήτανε? Ένας αργυροκόπος, δηλαδή με ασίμια και χρυσάφια ασχολιόταν, που κατασκεύαζε ναούς αργυρούς, ασημένιους, της θεάς Αρτέμιδος και του αγάλματος του αγάλματος της, το οποίο είχε πέσει από τον ουρανό, όπως έλεγαν, και λατρεύεται η θεά Άρτεμις από την Έφεσο και σε όλη την Ασία. Όταν είδε λοιπόν ο Δημήτριος και του δείξε ο διάβολος ότι πολλής λαός πιστεύει και δεν πείθεται πια στη θεά Αρτέμιδα και σε θεούς κατασκευασμένους από τους ανθρώπους, φοβήθηκε για τη δουλειά του και για το κέρδος του. Και μάζεψε τους συντεχνίτες του και τους είπε, ξέρετε ότι
η θεά Άρτεμις προξενεί μεγάλη εργασία, μας δίνει πολλή δουλειά στο να κατασκευάζουμε τους ναούς της και τα είδωλά της, και από εκεί εξαρτάται η ευπορία μας. Αλλά τώρα βλέπετε και ακούτε ότι αυτός ο Παύλος έπεισε, δελέασε τους ανθρώπους, τους μετέβαλε τους ανθρώπους, αφού τους δελέασε, να λένε ότι δεν υπάρχουν θεοί χειροποίητοι, αλλά Θεός είναι αχειροποίητος, αιώνιος και ουράνιος. Και έτσι, όχι μόνο η τέχνη μας κινδυνεύει να εξουθενωθεί, που είναι και το κίνητρό του το χρήμα, που είναι ένα από τα βασικά εργαλεία του διαβόλου, καθώς είναι ο μαμονάς της αδικίας, αλλά αρχίζει τώρα και κατηγορεί και ψέματα, αλλά και το ιερόν της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος κινδυνεύει να λογιστεί ως ουδέν και να καταστραφεί η μεγαλειότης της, την οποία όλη η Ασία και η Οικουμένη σέβεται. Αυτή είναι μια μεγάλη κατηγορία, γιατί όπως θα δούμε αργότερα, ο γραμματεύς της πόλεως είπε: οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ούτε ιερόσιλοι, ούτε σας βλασφημούνε, ούτε τους θεούς σας βλασφημούνε. Κατηγόρια έπιασε τόπο όμως, και πιάνει τόπο στις καρδιές που είναι μακριά από την αλήθεια, που είναι ο Λόγος του Θεού. Μη γέννητο η κατηγόρια να πιάσει τόπο σε μας. Ούτε την αποδεχόμαστε, ούτε τη φοβόμαστε. Αμήν. Ούτε την αποδεχόμαστε την κατηγόρια, αλλά ούτε και τη φοβόμαστε, γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Και δεν ξέρουν με ποιον έχουν να κάνουν. Δεν έχουν να κάνουν με άνθρωπο αδύναμο, ασήμαντο. Έχουν να κάνουν με τον Κύριο των δυνάμεων. Όμως η κατηγόρια τους έπιασε τόπο και εξωθυσικώθηκε όλη η πόλη να λιτζάρουνε τον Παύλο και τους συν αυτό. Συνέλαβαν τον Γάιο και τον Αρίσταρχο, που ήταν σύνδουλοι του, και συνοδοιπόροι του Παύλου, και τους έφεραν στο στάδιο της πόλης για να τους λιτζάρουν. Εκεί ο Παύλος βρέθηκε ανάμεσα σε ένα μεγάλο δίλημα, πολύ σοβαρό δίλημα. Πολύ σοβαρό δούλημα μόνο για τον δούλο Θεού. Ο Θεός τον είχε διατάξει, τον έδεσε δια του Πνεύματος του Αγίου, ότι πρέπει να πάει πρώτα στα Ιεροσόλυμα και από εκεί στη Ρώμη, γιατί πρέπει να κηρύξει το Ευαγγέλιο και στη Ρώμη. Είναι δεδεμένο στο Πνεύμα. Πρέπει να φύγει, ετοιμάζεται, έχει ετοιμαστεί να φύγει όταν ξεκίνησε αυτό. Και ο διάβολος ξέρει που πρόκειται να πάει και τι πρόκειται να κάνει, και ξεσηκώνει θύελα για να σταματήσει το έργο του Θεού και το έργο του Παύλου και το έργο του ανθρώπου του Θεού. Θύελα όμως, μέσα στην απόλυτη ευλογία, το πολύ μεγάλο κόστος. Αυτό είναι το ένα που ο Παύλος έχει στην καρδιά του, δεδεμένο στο Πνεύμα. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, δεν μπορεί να αποφασίσει να κάνει ό,τι θέλει. Έχει εντολή από τον Κύριο: θα πας στα Ιεροσόλυμα και μετά στη Ρώμη. Απ' την άλλη μεριά όμως βλέπει τα σπλάχνα του να ταλαιπωρούνται από τη θλίψη, καθώς βλέπει το Γάιο και τον Αρίσταρχο να τους έχουν πάει στο στάδιο για να τους λιτζάρουν. Και θέλει να πάει εκεί μαζί με τους αδελφούς του. Μεγάλη, σοβαρή απόφαση. Είναι η απόφαση που αφήνεις την αρεβωνιαστικιά σου για τον Χριστό, συνηθισμένη μέσα στην Εκκλησία. Μα την αγαπάω. Πρέπει να αποφασίσεις ποιον αγαπάς πιο πολύ, τον Χριστό ή τους ανθρώπους. Από ποιον έχεις διελεαστεί και ποιος σε πείθει, η καρδιά σου ή ο Λόγος του Θεού? Τον βόηθησε όμως ο Θεός και έστειλε τους αδελφούς και τους λέγανε: μην πας. Και όχι μόνο αυτό, και
ασύ και ανθρώπους ισχυρούς που ήταν φίλοι του Παύλου, τον συμπαθούσαν τον Παύλο, παρεκάλουν αυτόν να μην πάει. Και ο Παύλος δεν πήγε. Τώρα να δούμε τι θα κάνει ο Θεός. Όλο αυτό το πλήθος, το αγριεμένο, ποιος μπορεί να το τιθασεύσει? Τώρα πώς θα ελευθερώσει ο Θεός το Γάιο και τον Αρίσταρχο? Γιατί αν πήγαινε ο Παύλος δεν μπορούσε να τον ελευθερώσει, να τους ελευθερώσει. Αλλά πώς θα τους ελευθερώσει ο Θεός? Μπορεί να κάνει ο Θεός τίποτα σε ένα οργισμένο πλήθος που τους έχει για να τους λιτζάρει? Και δεν υπάρχει ο υπερασπίζων αυτούς, που δεν έχουν κανέναν άνθρωπο, κανένα μέσον, καμία ανθρώπινη δύναμη να τους υπερασπιστεί. Εκεί που δεν υπάρχει κανείς να σε υπερασπιστεί, εκεί θα έρθει ο ίδιος ο Χριστός. Αρκεί μη φοβηθείς, μη δελεαστείς. Και ο Θεός ξεσήκωσε τον γραμματέα, καθώς του βάλε φόβο στην καρδιά, ότι θα έρθουν οι Ρωμαίοι και θα νομίσουν ότι είναι στάσεις και να τον καθαιρέσουν από γραμματέα. Και στάθηκε, του λέει, για σταθείτε, τι κάνετε εδώ? Αυτοί οι άνθρωποι ούτε βλαστήμησαν, ούτε ιερός ήλοι είναι. Και αν ο Δημήτριος έχει κάτι εναντίον τους, θα πάει στο δικαστήριο. Και αν υπάρχουν άλλα πράγματα, ας πάνε στην νόμιμη συνέλευση να τα διεκδικήσουν. Όμως κινδυνεύουμε. Να, ο φόβος τώρα που βάλε ο Θεός στην καρδιά του γραμματέα. Κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε ως στασιαστές για αυτή την ταραχή τη σημερινή, χωρίς να υπάρχει καμία αιτία δια της οποίας να μπορούμε να δυνηθούμε να δικαιολογήσουμε στους Ρωμαίους το θόρυβο όλο αυτό. Και αυτό το εξαγριωμένο πλήθος των λύκων ο Θεός το έκανε προβατάκια. Με λίγα λόγια ησύχασαν τα πάντα. Πάει ο θυμός, πάει η αγριάδα. Κύριε μου, όλος αυτό το κακό, όλος αυτός ο θυμός, όλο αυτό το μίσος εξαφανίστηκε σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτά κάνει ο Θεός, αδερφοί. Αυτά κάνει ο Θεός. Και τους ελευθέρωσαν. Και ο Παύλος τώρα ομολογεί. Κάνει την ομολογία του, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή για μας. Στέλνει από τους Φιλίππους, αφού είχε περάσει προηγούμενα από την Κόρινθο, στέλνει τη δεύτερη επιστολή του για να τακτοποιήσει, διευθετήσει μερικά πράγματα. Όμως με την ευκαιρία αυτή, ο Θεός γράφει ένα πολύ ωραίο συμπέρασμα του Λόγου του Θεού, έναν ωραίο πνευματικό νόμο, που είναι ανάγκη να το ξέρουμε, γιατί όπως έχουμε πει πάμε πολλές φορές, υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι οι οποίοι είναι απαράβατοι, όπως ο νόμος της βαρύτητος, όταν αφήσει κάτι θα πέσει, να πάει ψηλά δεν πάει, όσο ψηλά να το πετάξει θα πέσει, όπως είναι ο νόμος της υπερηφάνειας, όποιος υψώνει τον εαυτό του ο Θεός θα τον ταπεινώσει, όπως είναι ο νόμος της άνωσης, αν βάλεις ένα φελό στα βάθη της θαλάσσης θα ανέβει απάνω. Όπως τον νόμος της ταπείνωσης, όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του, ο Θεός θα τον υψώνει. Ένας τέτοιος νόμος, πιο περίπλοκος όμως, είναι και ο νόμος της παρηγοριάς, που ο Λόγος του Θεού τη λέει παράκληση, που σημαίνει παρηγορώ, ενισχύω και στηρίζω. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν στην Εκκλησία της Κορίνθου λέει, ας είναι ευλογημένο το όνομα του Πατέρα μας, του Ουράνιου, του Πατέρα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο πατήρ των ικτυρμών, του ελαίους, των σπλάχνων, αλλά ταυτόχρονα και Θεός πάσης παρηγορίας. Ο Θεός ο πατέρας σου είναι Θεός πάσης παρηγορίας. Και μάλιστα επαναλαμβάνω, το κείμενο λέει παρακλήσεως, πάσης παρακλήσεως, που σημαίνει όχι μόνο παρηγορώ, αλλά και ενισχύω και στηρίζω. Εμείς όμως θα το λέμε παρηγοριά, αλλά είναι και ενίσχυσης και στήριγμα. Ο Θεός σου, ο πατέρας σου,
Ο ουράνιος που σε δελέασε και δελεάστης και δέχτηκες τον Χριστό και ήρθες σήμερα στην Εκκλησία, γιατί δεν ήρθες από μόνος σου ή από μόνη σου, σε δελέασε και δελεάσχεις από τον Θεό, υπερίσχυσε ο Θεός όλων των άλλων λογικών και απόψεων και γνωμών και εργασιών τις οποίες είχες και ήρθες μέσα. Μάθε λοιπόν ότι αυτός ο Θεός πάσης παρηγορίας είναι που μας παρηγορεί σε κάθε μας θλίψη. Να, ο νόμος ο πνευματικός. Σε κάθε σου θλίψη, αν εδελεάστης και παραμένεις δελεασμένος από το Θεό χωρίς να φοβάσαι, χωρίς να τις πιστεύεις τις κατηγορίες, χωρίς να δελεάζεσαι, χωρίς να απομακρύνεσαι από το δελεασμό του Θεού, τότε αυτός ο Θεός είναι Θεός πάσης παρηγορίας. Θα σε παρηγορεί σε κάθε σου θλίψη. Δεν θα υπάρχει θλίψη στη ζωή σου που την ξέρει ο Θεός και δεν θα σε παρηγορεί ο Θεός. Αλληλούια. Και πώς θα σε παρηγορεί? Όχι με λογάκια. Με δυνάμεις αιώνιες και ουράνιες. Πρόσκειται μόνο μη δελεαστείς. Μη δελεαστείς από αυτά που προσφέρει ο διάβολος μέσα από τον κόσμο. Μη συσχηματιστείς με τον κόσμο. Αλλά να μεταμορφώνεσαι πάντα δια της ανακαινήσεως του νοού σου, δια του Πνεύματος του Αγίου. Να φροντίζεις να είσαι όλο και πιο κοντά στο Θεό. Να πλησιάζεις όλο και περισσότερο το Θεό που είναι Θεός πάσης παρηγορίας. Γιατί αυτός μόνο θα σε παρηγορεί σε κάθε σου θλίψη. Και θα σε παρηγορεί σε κάθε σου θλίψη και για κάτι άλλο που είναι πιο σημαντικό για το Θεό. Για να μπορείς και εσύ με την παρηγοριά που σε παρηγορεί ο Θεός σε κάθε σου θλίψη, να παρηγορείς και αυτούς που είναι σε μεγάλη θλίψη. Δηλαδή ο Θεός να σε παρηγορεί εσένα και να παρηγορεί και τους άλλους που είναι σε θλίψη μέσα από σένα. Διότι, και τώρα αδερφοί αγαπητοί, να δώσουμε προσοχή στο πνευματικό απαράβατο νόμο του Θεού. Όσο περισσεύουν τα παθήματα του Χριστού σε μας, τόσο περισσεύει και η παρηγοριά του Χριστού σε μας. Όσο τα παθήματα γίνονται μεγαλύτερα χάριν του Χριστού, τόσο και η παρηγοριά του Χριστού γίνεται μεγαλύτερη διά του Ιησού Χριστού. Προσοχή, ύβρις, κατηγόριες, τρομοκρατία, δελεασμός, τις μεθοδίες του διαβόλου, στο όνομα του Χριστού, επιτίμησέ τις. Για να σε παρηγορεί ο Θεός πάντοτε με τη δική του την παρηγοριά. Για να μπορείς και εσύ να παρηγορείς πάντοτε με τη δική του την παρηγοριά. Και έτσι αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος, είτε θλιβόμεθα, γιατί στον κόσμο θα έχουμε θλίψεις. Πριν μη φοβήστε, εγώ νίκησα τον κόσμο και εσείς θα τον νικήσετε. Και αυτή η νίκη, η νίκη σας τον κόσμο, η πίστη σας, ο δελεασμός σας. Είτε θλιβόμεθα, στους καιρούς τους κακούς ιδιαίτερα θα έχουμε θλίψεις. Είτε θλιβόμεθα, θλιβόμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και της σωτηρίας των άλλων ανθρώπων. Δηλαδή επιτρέπει ο Θεός θλίψεις στη ζωή μας για να μπορούμε να παρηγορούμε και να σώζουμε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή δούλος και δούλη. Δηλαδή σκεύος εκλογής. Και όσο πιο πολύ αποδέχεσαι τα παδήματα του Χριστού, πώς θα αποδέχεσαι? Όχι με τα λόγια, αλλά καθώς αγωνίζεσαι να εισέρχεσαι πάντοτε δια της στενής πύλης, με αποτέλεσμα να περπατάς στην τεθλιμμένη οδό. Όσο πιο πολύ δηλαδή ο αγώνας σου είναι, κατά την εντολή του Χριστού, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, κάμνοντας δηλαδή το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, μένοντας κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, στον αγιασμό του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος, όσο πιο πολύ πλησιάζεις το Θεό δια της υπακοής σου στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τόσο θα σε καθιστά
τέλειο ο Θεός ενώπιον Του, για να κατασταθείς όπως ο Χριστός, αίτιος μεγάλης σωτηρίας. Είναι δύο δρόμοι. Είναι μία απόφαση όμως. Φαρδιά πύλη, στενή πύλη. Φαρδιά πύλη, ευημερία. Ευρυχωρία, απώλεια. Στενή πύλη, ύβρις, τρομοκρατία, κακοπάθεια, κατηγόρια, αλλά δόξα Θεού. Και όλα αυτά είναι δική σου απόφαση. Ίδια της στενής πύλης, αγώνας. Ίδια της φαρδιάς πύλης, ύπνος. Οκνηρώτης. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει: προσέξτε, προσευχόμαθα, σας ζητάμε από το Θεό να σας δίνει δύναμη να μην είστε νοθροί, αλλά να είστε μιμητές των δια της μακροθυμίας και υπομονής κληρονομούντων την υπαγγελία του Πατρός. Υπάρχουν οι κληρονομούντες τη Βασιλεία των Ουρανών, τις επαγγελίες του Θεού, και οι μη κληρονομούντες. Κληρονομείτες είναι αυτοί που δια μακροθυμίας και υπομονής αγωνίζονται να εισέρχονται πάντοτε δια της στενής πύλης. Λένε όχι στους δελεασμούς του διαβόλου. Λένε όχι στην αμαρτία. Λένε όχι στην τρομοκρατία του διαβόλου. Και λένε ένα μεγάλο ναι στον Πατέρα τον Ουράνιο, που είναι ο Θεός πάσης παρηγορίας. Είτε λοιπόν θλιβόμεθα, θλιβόμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και της σωτηρίας σας, που ενεργείτε δια της υπομονής των αυτών παθημάτων τα οποία και εμείς πάσχομεν. Έχομεν χρίαν υπομονής στα παθήματα τα οποία, για τα οποία παθήματα εμείς φταίμε. Γιατί φταίμε? Γιατί αγωνιζόμεθα να εισέλθουμε πάντα δια της στενής πύλης. Είσαι ελεύθερος. Αλλά τώρα δεν μπαίνω στη στενή πύλη. Στενή πύλη τι είναι? Υπακοή. Πάμε ένα ραντεβουδάκι, πάμε να τα πιούμε, πάμε ό,τι θέλετε. Ο δελεασμός μπορεί και να δελεαστεί, οπότε θα κατησχίσουμε, λένε οι εχθροί του Θεού, και θα τον εκδικηθούμε. Γιατί θα τον εκδικηθούμε? Γιατί τον μισούμε. Μα είναι αυτοί που μας κάνουν τους φίλους. Ναι, αλλά δεν είναι φίλοι μας. Φίλος μας είναι ο Χριστός. Μόνο αυτός. Αλληλούια. Αλλά δεν είναι μόνο ότι θλιβόμεθα. Είτε παρηγορούμεθα, παρηγορούμεθα υπέρ της δικής σας παρηγορίας και της δικής σας σωτηρίας. Και η ελπίδα την οποία έχουμε είναι βεβαία και ασφαλής, ότι όσο θλιβόμεθα, τόσο περισσότερο θα παρηγορούμεθα από τον Πατέρα μας τον Ουράνιο, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Αλλά όχι θλίψεις που προέρχονται από αμαρτία, όχι θλίψεις που προέρχονται από παραβάσεις, όχι θλίψεις που προέρχονται από τη συμμόρφωσή μας με τον κόσμο, και είναι άλλες θλίψεις επώδυνες χωρίς παρηγοριά. Αλλά από θλίψεις που προέρχονται γιατί αγωνιζόμεθα να εισέλθουμε δια της των είσοδου, και είμαστε αποφασισμένοι να περπατήσουμε δια της στενής πύλης, και είμαστε αποφασισμένοι να περπατήσουμε στην τεθλιμμένη οδό. Είμαστε. Είμαστε. Μίλετε γρήγορα, αμήν. Γιατί μετά τη στενή πύλη υπάρχει τεθλιμμένη οδός. Το να είσαι χριστιανός έχει κόστος. Μίλες εύκολα, αμήν. 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 Και εγώ αμήν, Κύριε, λέω, αλλά βοήθαμε. Βοήθαμε, γιατί είμαι και αδύναμος, άστα, πού να στα λέω, Κύριε μου. Αμήν, λέω και εγώ, θέλω να εισέρχομαι δια της στενής πύλης, θέλω να περπατάω την τεθλιμμένη οδό, αλλά βοήθαμε. Βοήθαμε. Και τώρα ομολογεί. Διότι δεν θέλω να αγνοείται, αδελφοί, ότι περάσαμε μια θλίψη που φτάσαμε να απελπιστούμε και να ζούμε. Είπαμε, δεν αντέχουμε άλλο, όπως είπε ο Ιερεμίας. Δεν ξαναμιλάω. Δεν προχωράω τώρα πια.
Δεν αντέχω άλλο, απέκαμα. Αλλά ο λόγος του Θεού λέει, έκαιγε τα κόκαλά μου, τα σωθικά μου. Και αγωνιζόμουν να μην μιλήσω, αλλά στο στόμα μου είχε βάλει ο Θεός το κάρβουνο του Πνεύματος του Αγίου και έβγαιναν μόνα τους τα λόγια. Δεν μπορούσα να το βουλώσω. Έτσι δεν λένε οι άνθρωποι. Μπορούσα να κλείσω το στόμα μου. Και εκεί βρεθήκαμε σε τέτοια θλίψη που ήταν αποτέλεσμα της τόσο μεγάλης ευλογίας. Όσο πιο πολύ σε ευλογεί ο Θεός, τόσο πιο πολύ θυμώνει ο διάβολος. Και όσο πιο πολύ θυμώνει ο διάβολος, τόσο πιο πολύ επιτίθεται. Και όσο πιο πολύ επιτίθεται, τόσο πιο πολύ δοξάζεται ο Θεός, γιατί θα σου δίνει τη νίκη. Τόσο πιο πολύ θα συντρίβεται. Είναι σαν να επιτίθεται πάνω σε έναν τοίχο. Να κλωτσάει καρφιά. Όπως ο Παύλος. Πάβαζε με τους χριστιανούς, τους έβριζε, τους κακοποιούσε και του λέει ο Χριστός, είναι σκληρό να κλωτσάς καρδιά. Για μετανόησε και έλα κοντά μου. Αλληλούια. Φτάσαμε λέει σε απελπισία. Και εγώ να κάνω μια ερώτηση, αδερφή. Έχεις φτάσει ποτέ, αδερφέ, σε απελπισία? Και αν δεν έχεις φτάσει, θα φτάσεις. Θα φτάσεις. Μπορείς όμως να μην φτάσεις. Πήγαινε από τη φαρδιά πύλη. Δεν θα φτάσεις ποτέ σε απελπισία. Εκεί θα είναι ο διάβολος που θα σε δέρνει όμως. Θα φτάσεις σε απελπισία. Και εκεί έχει ένα άλλο ωραίο πνευματικό νόμο. Πώς θα αντιμετωπίσεις την κατάσταση της απελπισίας της μεγάλης? Λέει ο λόγος του Θεού. Αλλά εμείς αυτοί εν εαυτής ελάβομαι την απόφαση του θανάτου. Τώρα θα το, αλήθεια σας το λέω, θα το κηρύξω για πρώτη φορά. Θα το ομολογήσω για πρώτη φορά. Είναι μεγάλη δουλειά. Εγώ φοβόμουν πάντα και το έλεγα απόφαση ζωής. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να πούμε την αλήθεια. Είναι απόφαση θανάτου. Δεν λέω ότι έχω πάρει. Λέω όμως ότι θα χρειαστεί όλοι να την πάρουμε. Δηλαδή, γιατί ο διάβολος κρατάει ένα όπλο στα χέρια του. Το κράτος του φόβου του θανάτου. Πολύ σοβαρό όπλο. Πρόσεξε, θα σε σκοτώσω. Και μπορεί. Και μπορεί να το κάνει. Αλλά ο Χριστός τι λέει? Μη φοβάσαι. Δεν είναι εύκολο. Αυτόν που αποκτείνει το σώμα, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα στην ψυχή σου. Μάλλον να φοβάσαι αυτόν που μπορεί να αποκτείνει το σώμα, αλλά μπορεί να αποκτείνει και την ψυχή σου. Απόφαση θανάτου. Είμαι 30 χρόνια στο Χριστό, δεν το έχω πει ποτέ. Δηλαδή τι μπορείς να κάνεις άλλο, διάβολε, από το να μου σκοτώσεις το σώμα? Την ψυχή μου δεν μπορείς να μου την αγγίξεις, γιατί είναι στα χέρια του Θεού. Δεν μπορείς να αγγίξεις την ψυχή μου. Το σώμα μου το εξωτερικό θα φθείρεται, αλλά ο εσωτερικός άνθρωπος θα ανανεούται. Στο τρίτο αποστολικό του ταξίδι ο Παύλος πήρε την απόφαση του θανάτου. Δηλαδή το 57, και είναι από τα 37 του χρόνια. Στα 57 του χρόνια πήρε την απόφαση του θανάτου. Έχουν περάσει 20 χρόνια περίπου από τότε που τον συνάντησε ο Χριστός. Τα 10 τελευταία χρόνια στη ζωή του έχει πάρει την απόφαση του θανάτου και ήταν αποτέλεσμα αυτής της τρομακτικής δοκιμασίας που τον έφτασε να απελπιστεί και στο να ζει ακόμη. Σήμερα λοιπόν υπάρχει τρίτο θέμα. Το πρώτο θέμα είναι, αδερφοί, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, γιατί θα έχετε μεν θλίψεις, αλλά το όνομά σας θα είναι πάντα γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Το δεύτερο θέμα είναι, μάλλον στο πρώτο θέμα είναι, όσο πιο πολύ θλίβεσαι, τόσο πιο πολύ θα παρηγορήσει. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Το δεύτερο θέμα είναι, πάρε την απόφαση του θανάτου. Πάρε. Και αν δεν μπορείς, ζήτα βοήθεια από το Θεό.
αλλά πάρτη, γιατί αν δεν πάρεις την απόφαση του θανάτου θα σε αναγκάσει ο Θεός να την πάρεις μέσα από μεγάλη απελπισία. Γιατί είναι ανάγκη τις έσχατες ιδιαίτερα μέρες να φοβόμαστε μόνο το Θεό και κανένας άλλος φόβος να μην μας αγγίζει. Μην πεις δεν μπορώ, όπως έλεγα εγώ, γιατί θα σε αναγκάσει ο Θεός να γίνει και αυτό θα είναι πόδινο. Σήμερα να πούμε δεν μπορώ, αλλά βοήθαμε Κύριε. Βοήθαμε, βάλε στην καρδιά μου αυτή την απόφαση του θανάτου. Δώσε μου την τελεία αγάπη που εξοδιώκει το φόβο του θανάτου. Γιατί θέλω να δοξάζεσαι στη ζωή μου. Αμήν αδερφοί. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο παλικάρι εδώ μέσα. Μακάρι όλοι να είσαστε. Εγώ δυστυχώς δεν είμαι. Και το έχω δηλώσει κατ' επανάληψη στον Κύριό μου, αλλά και σε εσάς. Δεν μπορούσα να κηρύξω απόφαση θανάτου, κηρύτα και έλεγα απόφαση ζωής. Αλλά σήμερα κατάλαβα ότι πρέπει να κηρύξω απόφαση θανάτου. Δεν έπαψα όμως να είμαι αδύνατος και φοβητσιάρης. Αλλά λέω ότι Κύριε την αδυναμία μου και το φόβο μου τη φέρνω σε σένα. Δώσε μου Κύριε Θεέ μου την τελεία αγάπη σου να κατοικεί μέσα μου που έξω τελείως διώκει το φόβο. Εμείς λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος τώρα στα 57 του χρόνια κάθε αυτής ελάβομεν την απόφαση του θανάτου ώστε να μην έχουμε την πεποίθησή μας τους εαυτούς μας πια. Γιατί όταν δεν φοβάσαι το θάνατο δεν ελπίζεις ότι μπορείς και να φυλάξεις τη ζωή σου. Τη ζωή σου την έχεις αφήσει στα χέρια του Θεού. Αμήν. Δεν λέμε μεγάλα λόγια. Πάπα, φοβάμαι τα μεγάλα λόγια. Πολύ ταπεινά και με μεγάλο φόβο. Ο Κύριε κάνε χάρη σε όλους μας σήμερα που ακούμε το Λόγο του Θεού. Όλοι όσοι ακούμε το Λόγο του Θεού και εγώ τον ακούω το Λόγο του Θεού, κάμε χάρη να βάλει στην καρδιά μας αυτή την απόφαση του θανάτου. Ώστε τρίτον να μην ελπίζουμε πια στον εαυτό μας. Να ξέρουμε ότι πραγματικά αυτό που λέμε είναι αλήθεια. Είμαστε αχρίοι, άθλοι, τυδανοί, τυποτένοι, ο λιγότεροι του μηδενός. Ότι δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε ούτε τον εαυτό μας, πόσο μάλλον τους άλλους. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας. Αν δεν το μας βοηθήσει ο Χριστός, αν δεν το κάνει ο Χριστός. Είμαστε ασήμαντοι, άχρηστοι. Δια του Ιησού Χριστού όμως είμαστε βασιλείς και ιερείς του Υψίστου. Γένος εκλεκτών, έθνος Άγιο, βασίλημα, βασίλειον ιεράτευμα. Λαός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός για να εξαγγείλουμε τις αρετές εκείνου χωρίς να φοβόμαστε. Αμήν. Με τη βοήθειά σου Πατέρα, με τη χάρη σου Χριστέ μου, με τη δύναμή σου παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Γιατί στις έσχατες ημέρες τέτοιους θέλει να τον προσκυνούν και να τον λατρεύουν ο Θεός εν πνεύματι και αληθεία. Χωρίς το φόβο του θανάτου που αποκτά δύναμη ο διάβολος στη ζωή των ανθρώπων. Όταν υπάρχει ο φόβος του θανάτου στη ζωή μας δυναμώνει ο διάβολος. Όταν χάνεται ο φόβος του θανάτου στη ζωή μας εκμηδενίζεται ο διάβολος και δοξάζεται ο Θεός. Γι' αυτό Κύριε βάλε μας κατά χάριν, κατά χάριν αυτή την τελεία δική σου αγάπη μέσα μας που έξω διώκει κάθε φόβο. Ώστε έχοντας το φόβο του θανάτου να μην ελπίζουμε πια στον εαυτό μας αλλά στον Θεό που εγείρει νεκρούς, που ανασταίνει νεκρούς. Σε αυτό το Θεό πιστεύουμε. Γι' αυτό και πήραμε την απόφαση του θανάτου. Γιατί ανασταίνει νεκρούς ο Θεός. Αλληλούια. Και τώρα ησύχασα. Το είπα και ησύχασα. Είναι μερικά πράγματα που δυσκολεύεσαι να τα πεις. Όχι για σας, αλλά για τον εαυτό σου. Δυσκολεύεσαι να τα πεις. Αλλά αδελφοί αγαπητοί,
Μόνο με τη χάρη του Χριστού μπορούμε και τα κάνουμε όλα. Ο Απόστολος Παύλος λέει τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Ναι, είμαστε αδύναμοι, είμαστε ασήμαντοι, είμαστε ουτιδανοί, αλλά αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Αλλά ο Κύριος μας και ο Θεός μας λέγεται Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Είναι ο βασιλεύς των βασιλέων. Σε αυτόν εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Ποιος είσαι διάβολε να σταθείς μπροστά στον παντοδύναμο που είναι ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Ο Κύριος να σε επιτιμήσει διάβολε. Εγώ είμαι αδύνατος. Αλλά ο Θεός είναι παντοδύναμος, τον οποίον λατρεύω, δοξάζω, πιστεύω, αγαπάω και θέλω να ακολουθώ. Είναι ο παντοδύναμος. Αμήν αδελφοί. Παντοδύναμος είναι. Τίποτα δεν είναι αδύνατον σε αυτόν. Αλληλούια. Γι' αυτό έχουμε και χαρά. Γιατί δεν ελπίζουμε καθόλου πια στον εαυτό μας με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί ξέρουμε ότι μας ελευθέρωσε, μας ελευθερώνει και θα συνεχίζει να μας ελευθερώνει. Θα φυλάξει την παρακαταθήκη μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, μέχρι την ημέρα εκείνη που θα έρθει να με παραλάβει. Γι' αυτό και συνεχίζοντας λέει, τώρα πια έχουμε καύχημα. Πού καύχεσαι, Παύλο? Το καύχημα ή μόνο είναι ότι έχουμε μαρτυρία αγαθής συνείδησης. Συνείδησή μας πια είναι καθαρισμένη με το αίμα του Χριστού. Τώρα δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Το φόβο μας τον παίρνει στα χέρια του Χριστός. Την αγωνία μας, την απελπισία μας. Αμήν. Το φόβο μας τον παίρνει στα χέρια του Χριστός. Ό,τι και να είναι που σε φοβίζει, τον παίρνει σήμερα στα χέρια του Χριστός. Αμήν, Κυρία μου. Και ό,τι πρόκειται να σε φοβήσει το μέλλον, το φόβο σου τον παίρνει στα χέρια του Χριστός. Εμείς έχουμε αγαθή συνείδηση ότι εν απλότητη, εν ακεραιότητη και ειλικρίνεια, όχι με σοφία σαρκική, αλλά με τη χάρη του Θεού, πολιτευόμεθα μέσα στον κόσμο. Να τώρα και ο Παύλος που λέει αυτά που σκέφτομουν και εγώ. Μέσα στον κόσμο πώς θα πολιτευθούμε, που άρχον του κόσμου τούτο είναι ο διάβολος, που τρομοκρατεί, που κατηγορεί, που φοβίζει. Πώς θα πολιτευθούμε? Και ο Παύλος λέει με τη χάρη του Θεού πολιτευόμεθα μέσα στον κόσμο, αλλά και με τη χάρη του Θεού μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Διότι, τι ωραία λόγια, δεν σας γράφουμε τίποτα περισσότερο από αυτά που διαβάζετε στο Λόγο του Θεού. Και αυτό ισχύει πιο πολύ από εμάς. Δεν σας λέμε, δεν λέμε τίποτα περισσότερο έξω από αυτά που είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού και τα ξέρετε. Όποιος είναι απάνω εδώ και κηρύττει, δεν κηρύττει πράγματα που δεν τα ξέρουν οι άλλοι. Όλοι τα ξέρουμε. Αλλά ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει αυτούς που πιστεύουν. Το ξέρουμε, αλλά ακούγοντας παίρνουμε δύναμη, γιατί η πίστη μας έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του Λόγου του Θεού. Αμήν. Και έτσι, καθώς μας γνωρίσατε ότι είμεθα και είμεθα καύχημα εις εσάς, καθώς και εσείς είσατε καύχημα εις εμάς, για εκείνη την ημέρα που θα έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει. Και αυτό είναι το τέταρτο και τελευταίο. Ο καυχόμενος λέει εν Κυρίω ας καυχάτε, πως σήμερα θα καυχόμεθα και σε κάτι άλλο, στα αδέλφια μας, στην Εκκλησία του Χριστού, που κατηγορείται, που υβρίζεται. Αλλά εμείς καυχόμεθα, πολύ σοβαρό και το τέταρτο αδερφοί, εμείς καυχόμεθα στην Εκκλησία του Χριστού. Είναι Αγία. Αποτελείται όχι από αγγέλους, από αμαρτωλούς ανθρώπους που όμως έχουν μετανοήσει και συνεχίζουν να μετανοούν. Μην αφήσεις καμιά κατηγορία να αγγίξει την ψυχή σου, είτε να σε δελεάσει είτε να σε φοβήσει. Εμείς καυχόμεθα, λέει ο Παύλος, για σας
όπως εσείς καυχόσαστε για μας. Και εμείς καυχόμεθα για την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και η πρώτη Αποστολική Εκκλησία καυχέται, θα έλεγα, για αυτά τα οποία ζούμε εμείς. Αλλά και εμείς καυχόμεθα ο ένας για τον άλλον. Τι σημαίνει καυχόμεθα? Σημαίνει ότι σας καμαρώνω όλους. Μα αυτός είναι πεσμένος, αυτός είπε έτσι, εγώ τον καμαρώνω, γιατί το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, γιατί είναι αδελφός μου. Ναι, αλλά είναι άσοφος, τον καμαρώνω, γιατί θα είμαστε στην αιώνια ζωή μαζί, πρώτα ο Θεός. Δηλαδή καταδικάζω κάθε ύβρι εναντίον οποιοδήποτε αδελφού μου, κάθε κατηγόρια, κάθε τρομοκρατία, κάθε ψέμα στο όνομα του Χριστού, και λέω τα αδέλφια μου είναι Άγιοι άνθρωποι του Θεού όλοι. Ο χειρότερος από όλους είμαι εγώ. Έτσι λέει ο Παύλος. Δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων. Είμαι ο χειρότερος πάντων των Αγίων. Και μετά λέει είμαι και ο χειρότερος πάντων των αμαρτωλών. Και λέω, αν ο Απόστολος Παύλος το λέει, ποιος είσαι εσύ και ποιος είμαι εγώ, να μην το λέμε, αλλά με επίγνωση. Αμήν. Αμήν. Όποιος είναι για βάφτισμα, να